Και δίδεται η κίνηση της πρώτης υποδρομίας. Φεύγει καθυστερημένα η Κορτσάιντερ, χάνοντας αρκετό έδαφος. Ενώ για την πρωτοπορία θα επιχειρήσει αρχικά. Θέλει να βγει η Περσεφόνη, έρχεται εσωτερικά γρήγορα. Η Γουαχίμπα βελτιώνεται και η Σερπάσινγκ απ' έξω. Και έτσι θα πάνε παρέα με τη Γουαχίμπα να οδηγεί την υποδρομία και τη Σερπάσινγκ να είναι κοντά της. Τώρα βελτιώνεται και η Κορτσάιντερ που δεν έφυγε καλά και περνά στην τρίτη θέση. Εσωτερικά βρίσκεται η Περσεφόνη ανάμεσά τους. Η μικρή μάσα και στη τελευταία θέση η Real Laser, η οποία μάλιστα πιέζει αρκετά ο αναβάτης της για να μπορέσει να κρατήσει την επαφή με τον όμιλο. Έχουμε φτάσει στο σημείο των 900 μέτρων. Οδηγεί το νούμερο 2 Γουαχίμπα, ακολουθεί στην δεύτερη θέση. Απ' έξω βέβαια η Σερπάσινγκ και εσωτερικά σταθερά η Περσεφόνη πιο έξω. Κοντά τους και η Κορτσάιντερ. Στη συνέχεια η μικρή μάσα, πάντα τελευταία η Real Laser. Περίπου τώρα 700 μέτρα πριν από το τέρμα. Φτάσαμε στο τελευταίο 600. Σταθερά η Γουαχίμπα είναι αυτή που οδηγεί και μάλιστα θέλει να πάρει μια διαφορά και αποφασίζει να καταδιώξει πλέον η Κορτσάιντερ και από την εσωτερική η Περσεφόνη, αυτές που ξεχωρίζουν. Σε απόσταση μένει πλέον η Σερπάσινγκ και η μικρή μάσα. Η Real Laser δεν μπορεί να μπει στην κούρση, ένα ακόμη πάρα πολύ πίσω. Πάμε στα τελευταία μέτρα πλέον, καθώς προσπαθεί να κρατήσει η Γουαχίμπα από την εσωτερική Περσεφόνη απ' έξω Κορτσάιντερ. Μέχρι τέλους η πρωτοπόρος Γουαχίμπα έχει ένα σταθερό βήμα και δεν απειλείται. Και του αντίον παίρνει και διαφορά, θα λέγαμε, από την Περσεφόνη. Ενώ η Κορτσάιντερ έχει υποχωρήσει αρκετά, απειλείται από τη μικρή μάσα που έρχεται από την εσωτερική στα τελευταία μέτρα και απ' έξω βέβαια και η Σερπάσινγκ. Νούμερο 2, νούμερο 1 και στο τέλος πράγματι προλαβαίνει η μικρή μάσα να πάρει την τρίτη θέση. Γουαχίμπα θα ξεφύγει, κεφάλι και τέρμα, σημειώνοντας ρεπετησιόν. Περσεφόνη, μικρή μάσα. Πιο πίσω θα μείνει η Κορτσάιντερ με τη Σερπάσινγκ, φυσικά, τελευταία η Real Laser. Εδώ και πάλι τα τελευταία μέτρα με το νούμερο 2, τη Γουαχίμπα. Περσεφόνη από μέσα το νούμερο 1 θα συνθέσει το δίδυμο. Υποχωρεί η Κορτσάιντερ και κάνει φίνιση μικρή μάσα. 2, 1, 4... και στη συνέχεια 3, 5, 6. 2, 1, 4 το αποτέλεσμα. Καλησπέρα και από εμάς. Ο κύριος Αγγελόπουλος είναι εδώ. Η Γουαχίμπα επιβεβαιώνει ότι είναι ανερχόμενη δύναμη ουσιαστικά. Δεύτερη σερή νίκη. Έρχεται από μια νίκη που ήταν επιβλητική, θα λέγαμε και προηγούμενη. Και εδώ φάνηκε ότι στο ρυθμό της ακολούθησαν όλοι. Και εδώ εύκολα κέρδισε. Το έδειξε και στο Στίβο. Είναι καλή φοράδα. Θα έχει και συνέχεια, πιστεύω. Δεν θα είναι εδώ πέρα μόνο, θα έχει και συνέχεια. Πιο κάτω τι βλέπετε? Όλα τα άλογα του κύριου Μάκη, του Μάριου Κουτσομίτη, πιστεύω θα είναι στην αφίξη. Προπαντός ο Ράντος Διχίλ, σας έχω πει και άλλη φορά ότι είναι δυνατό άλογο, θα το δείξει και σήμερα.